πρώτη συνάντηση έγινε όντως την Κυριακή το απόγευμα στο Φάρο, στο χώρο του Φάρου. Μας υποδέχτηκε εκεί η κυρία Χούλη, ήταν πολύ φιλόξενη και πολύ έτσι εγκάρδια η ατμόσφαιρα. Ήταν όλα τα πληρώματα εκεί σχεδόν. Τα πληρώματα που είναι αυτή τη στιγμή έτοιμα είναι 14. Δεν είναι όμως 14 τα καραβάκια, γιατί κάποιες ενορίες έχουν παραπάνω από ένα ή δύο. Κάναμε μία συζήτηση για το κομμάτι το διαδικαστικό, πώς θα στηθούμε εδώ, για τους χρόνους. Τους είπαμε, γιατί ήμουν με τον Αντώνη το Μαρούγκα, ο οποίος είναι συνεργάτης στο κομμάτι του τουρισμού, και τους είπαμε ότι αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι να γίνει live streaming το έθιμο, οπότε να έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει κάθε χιώτης, είτε είναι ναυτικός είτε είναι ξενιτεμένος. Μιλήσαμε για τη διάρκεια του εθίμου, και γενικά το κλίμα ήταν πολύ χαρούμενο, πολύ ωραίο, πολύ θετικό. Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε ότι υπήρχε μία καμπή στο κομμάτι της αναβίωσης του εθίμου. Πέρσι το ανέλαβε ο Φάρος σε συνεργασία με τον Δήμο, βλέπουμε ότι παίρνουν καινούργιες βάσεις. Υπάρχει κάτι καινούργιο που έχει μπει στο τραπέζι πέρα από αυτά που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια? Το καινούργιο για φέτος είναι ότι θα γίνει live streaming όλο αυτό, θα υπάρξει ψηφοφορία από το κοινό. Μιλήσαμε με τα παιδιά και συμφώνησαν να θεσπιστεί ένα βραβείο κοινού, ένα πολύ μικρό ποσό συμβολικό, απλά όμως για να βοηθήσει στο να έχει το έθιμο έτσι μια διαδραστικότητα με τον κόσμο περισσότερο και εκτός Χίου, να λειτουργήσει ας πούμε και σαν διαφήμιση του έθιμου. Ο Φάρος δεν είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνει το έθιμο. Το Φάρος έχει αναλάβει το έθιμο, αν θυμάμαι καλά από αυτά που μας είπε η κυρία Χούλη, γιατί κάναμε μία αναδρομή, ή το 19 ή το 20 ξεκίνησε ο Φάρος να δραστηριοποιείται γύρω από το έθιμο. Πράγμα το οποίο εγώ το βρίσκω πολύ θετικό, γιατί ο Φάρος είναι ένα παραδοσιακό σωματείο, είναι ένα ενεργό σωματείο, κάνει πάρα πολύ δουλειά, οπότε μπορεί να συνδράμει τα παιδιά και με τη βοήθεια του Δήμου να κάνουμε την εκτέλεση του εθίμου ακόμα καλύτερη. Θα γίνει στοχευμένη προβολή, ας πούμε, σε άλλα μέρη ή απέναντι, ούτως ώστε να έρθει κόσμος? Εκεί στοχεύουμε. Θα εξαρτηθεί από τους χρόνους, γιατί θα πρέπει να μπούμε σε συνεργεία, να τραβήξουμε κάποια βίντεο κτλ. Τα οποία εξαρτώνται και από τη διάθεση και το χρόνο που έχουν τα παιδιά στα συνεργεία. Αλλά ο στόχος είναι αυτός. Να μπορέσουμε να το βγάλουμε και προς τα έξω, να λειτουργήσει δηλαδή όπως λειτουργεί η Μόστρα, με τον ίδιο τρόπο να λειτουργήσουν τα καραβάκια για τα Χριστούγεννα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μοναδικό έθιμο σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, ακριβώς όπως δεν υπάρχει και η Μόστρα. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε λίγο την τοπική αγορά και τουριστικά αυτό το διάστημα.